Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή μεταξύ του επικεφαλής της παράταξης Νέας Δράσης Νέος Δήμος και του Αντιδημάρχου Νίκου Καρασάβα κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την περιοχή του Πλωμαρίου και τέθηκαν από την πλευρά της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Ο κ. Κουφέλος αναφέρθηκε στους αγροτικούς δρόμους και κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει κάνει έργα για τη βελτίωσή τους, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της υδροδότησης των χωριών. Όταν ο κύριος Καρασάβας του ζήτησε να αναφέρει ποιοι είναι οι πρόεδροι χωριών που διαμαρτυρήθηκαν, επιστρέφοντας τους χαρακτηρισμούς ότι συνηθίζει να υπερτονίζει θέματα, τα πνεύματα οξύνθηκαν. Εγώ ρώτησα το εξής και βγάλαμε και την ανακοίνωση για τις 10 του μηνός, ανεξαρτήτως τώρα λόγω του καύσωνα που δεν πήγανε για την δακοκτονία, αν ήταν ή όχι έτοιμοι οι δρόμοι. Η ίδια απαντήσατε ότι δεν ήταν έτοιμοι οι δρόμοι. Παρόλο που παλεύατε με τα φαντάσματα, όπως λέτε, από τον Απρίλιο μέχρι τώρα για να φτιάξετε την αγροτική οδοπία, που η αγροτική οδοπία από όλα αυτά τα χωριά που είπατε δεν έχει περάσει κανένας. Ακόμα σας περιμένει ο πρόεδρος Πλαγιάς, ακόμα σας περιμένει ο πρόεδρος του Παλαιοχωρίου, ακόμα σας περιμένουν από εκεί να περάσετε. Αυτά έφτασε εκεί, καλά λάθος είναι όπως νομίζετε εσείς. Εσείς ασχολείστε κύριε Αντιδήμαρχε με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και το τι γίνεται κάτω στην Παλαιστίνη, αφήστε τώρα το τι κάνετε. Αν είχατε τα προβλήματα για το Πλωμάρι, έπρεπε να τα φέρετε εσείς εδώ πέρα ο ίδιος και να τα θίξετε. Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες αυτές που κάθεστε και μου λέτε εμένα που ερχόμαστε και μιλάμε και είμαστε σε επικοινωνία. Να φέρετε εδώ πέρα και να πει το Πλωμάρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Κόβετε το νερό. Για όνομα του Θεού. Πάμε, κύριε Κουφέλο. Νομίζετε ότι μπορείτε να υποτιμάτε συνεχώς την νοημοσύνη μας. Κύριε Κουφέλο, πάμε. Είναι δυνατόν να κάθεστε και να κάνετε όλα αυτά και να επικαλείστε ότι απέδειξε ο ελληνικός λαός, ο Δήμος Μυτιλίνης, ποιους ήθελε στη Δημοτική Αρχή και να αφήνουμε τα γεροντάκια να κατεβαίνουν από το δεύτερο. Σας παρακαλώ τώρα. Αυτά μπορείτε να πείτε στους ομογάλακτούς σας. Να κάθεστε μεταξύ σας και να χαϊδευόσαστε. Σε μένα δεν τα λέτε αυτά πράγματα. Θα απαντάτε με επιχειρήματα. Το φέρατε το θέμα. Υπάρχουν χόρτα αυτή τη στιγμή άμα πάμε πάνω. Ναι ή όχι. Υπάρχουνε. Μην κάθεστε τώρα και πάτε και να το εμφανίσουμε ότι όλο είναι λάθος και μόνο θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση. Σας λέμε είναι τουριστική περιοχή. Κάνατε κάτι. Το φέρατε εδώ. Το συζητήσαμε. Όχι. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδα. Καθημερινά και εγώ θα έρθω να το συζητήσουμε. Να δώσουμε λύση. Λοιπόν, όσο για το θέμα της ΔΕΙΑΛ που λέει ο κύριος Βάλεσης. Κύριε Βάλεση, θα σου το απαντήσω με μια απλή λαϊκή ρίση. Καλά τα φαρδομάνικα, μάνα και τους παπάδες. Το γνωρίζατε ότι η ΔΕΙΑΛ έχει 8 άτομα, 5, 4, 3, 2. Δεν ξέρω πώς είχατε. Πρέπει αυτούς που λέτε τους 8, δεν ξέρω με ποιον τρόπο να σου το πω, ούτε θα σας απαντήσω ποια είναι η ιδιοκτησία, που γνωρίζω ποια είναι η ιδιοκτησία, γιατί αν έγινε αυτό που λέγεται φράγμα σε δούντα, έπαιξε και ένα ρόλο που φέλω εκεί πάνω. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Και δεν θέλω να το επικαλεστώ, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορείτε να αφήσετε όμως 5.000 κόσμο διψασμένο. Αυτό σας λέμε. Και μου λέτε ότι το έχετε γνώσει. Και μπράβο, χαίρομαι που το έχετε γνώσει. Θέλω να μου πείτε εδώ πέρα. Όχι να μου πείτε ότι το έχουμε γνώσει. Να μου πείτε, ξέρετε κάτι. Αυτή η πληροφόρηση που είπα ότι είναι λαθασμένη με την αντλία ταλάντωσης κτλ. Εμείς προτείναμε σαν ΔΕΙΑΛ να φέρουμε, ξέρω εγώ, μια. Δεν το ξέρω, δεν είμαι τεχνικός. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν είμαι μηχανικός. Να κάτσω να σου πω, δεν χρειάζεται αντλία ταλάντωσης, χρειάζεται γιώτηση να κάνεις. Θέλω να πείτε εδώ στον κόσμο που σας ακούει. Γιατί λέει ο κ. Καρασάβας και έχει ένα δίκιο, αλλά ας το προσέχει λιγάκι το ότι λέει on camera, γιατί κάποιος άλλος έλεγε on camera κάποια πράγματα και βρέθηκε τώρα να είναι αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, θα μείνουμε από νερό στο Πλωμάρι ή έχουμε λάβει τα μέτρα μας και προσπαθούμε, ενεργούμε με τα 8 άτομα που παλεύουν για να φέρουν το νερό στο Πλωμάρι. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Όχι άμα κάνουμε καλό ή κακό εμείς στην αντιπολίτευση. Εμείς φέρουμε αυτά τα πράγματα. Και κύριε Καρασάβα, εμείς δεν καθόμαστε να ακούσουμε έτσι για να έρθουμε να πούμε τις απόψεις μας. Μισόρετο, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσουμε. Μισόρετο. Κάθε εδώ πέρα και λέμε καθόμαστε και μεταφέρουμε τις αίματα. Εντάξει, τώρα μην κάθεστε να μιλήσετε. Όχι. Θα απαντήσω ένα προς ένα σε όλους. Ακούστε με 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε με. Οι πρόεδροι οι ίδιοι παίρνουν και μας λένε δεν κόψαν τα χόρτα, τα έκοψα εγώ με δικά μου χρήματα. Οι ίδιοι πρόεδροι έρχονται και λένε από την πλαγιά, κύριε πρόεδρε, δεν μου έχουν βάλει τα 2,5 χιλιόμετρα λάστιχο και γι' αυτό τον λόγο δεν έχουμε νερό και μας κόβονται. Οι ίδιοι πρόεδροι. Δεν ερχόμαστε από μόνοι μας να βγάλουμε αυτά. Και δεν είναι λάθος πληροφόρηση, νομίζω. Μπορώ να ακούσω την οποιαδήποτε κριτική. Αλλά δεν μπορώ να ακούω χαρακτηρισμούς όπως μεγαλοστομίες, μπαρούφες ψέματα και δεν ξέρω. Πανάγω, σε παρακαλώ, άσε να τελειώσω. Είδες πως άφησα. Και εγώ θα μπορούσα να φωνάζω, να μην ακούγεσαι και να μην γίνει τίποτα. Όχι, δεν χρειάζεται να φωνάξω. Απλώς σου λέω άσε να μιλήσω. Δεν θες να μιλήσω. Άμπρα.
να απαντήσω. Θέλω να με αφήνεις όμως. Η πρόεδρε είναι εδώ. Δεν ξέρω ποιοι πρόεδροι σε παίρνουν τις χωρίς. Με συγχωρείς. Η πρόεδρε είναι εδώ. Όσοι είναι εδώ. Βλέπω τον κύριο Σαρικέλη, ας πούμε. Βλέπω την κυρία. Πού είναι η κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία. Βλέπω τον κύριο Μαμόλη. Εσύ θα μου πεις ένα πρόεδρο που σου έκανε παράπονα. Πες μου ένα πρόεδρο. Εμένα μου ήρθε για την αγροτική οδοπία ένα χαρτί, άκουσε με, ένα χαρτί μου είχε έρθει από τον Παλαιόκηπο για την αγροτική οδοπία που ο Παλαιόκηπος... Μα φύγε, ρε Σίγιο. Σας παρακαλώ, ακούστε. Σε παρακαλώ, λοιπόν, αφήστε να τελειώσουμε. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Όσο και να θέλουμε να την αλλάξουμε και να πούμε στην κάμερα... Θα με αφήσει να τελειώσω. Θα με αφήσει να τελειώσω. Όχι, δεν μιλάς. Τώρα μιλάω εγώ, δεν σου δώσω το λόγο. Δεν σας έχει δώσει το λόγο. Ναι, μα δεν σας έχει δώσει το λόγο. Δεν σε ενδιαφέρει. Ωραία. Κάνε τον πρόεδρο. Μπορεί να μας πει και αυτός δύο λόγια, τον ακούσουμε, να ακούμε την κυρία. Υπάρχει έγγραφο, κύριε. Αυτά έγγραφε, δεν υπάρχει. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, παρουσία τοπικό σύμβουλο και προσωπή των πλωμάτων, μπορεί να μας μιλήσει. Κύριε Σπανέ, μην πιάνε τώρα πράγματα, γιατί εσείς εκτίθεστε. Και εμένα ο Μιχαλένη μα εκτίθεστε. Δεν πειράζει. Εσείς εκτίθεστε. Αφήστε το. Περιορίζει τον συναδελφό σα, μην λέει παραπάνω πράγματα. Σύμβουλο του πλωμάτων. Χαρακτηρίζει τον κύριο Καρασάβα για μετροέπεια. Αφήστε το. Λοιπόν, πάμε, κύριε Καρασάβα. Ειλικρινά, αυτό ειλικρινά δεν το περίμενα, αλλά θα το ακούω. Το ακούω, είπε. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Αφήνουμε λοιπόν τους πρόεδρους και τον κόσμο που γυρίζει στα χωράφια μέσα και ξέρει τους δρόμους απ' έξω και ανακατοντά, να κρίνει και στο τέλος θα δούμε τι θα πει ο κόσμος. Αυτό έχω να πω, σταματάω εδώ. Εδώ είναι όλοι, μπορούμε να ρωτήσουμε τον οποιονδήποτε. Και να δούμε ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει μεγαλοστομίες, ποιος τα φουσκώνει, ποιος τα ισοπεδώνει. Εντάξει, κύριε Καρασάβα. Ποιος και τι. Κύριε Τσακίρη,